Τώρα φουντώνει παράλληλα και η πολιτική αντιπαράθεση και για τη διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη. Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ήδη πως θα στηρίξει την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για εξεταστική, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ισχυρίζονται πως με την εξεταστική διαχέονται οι ευθύνες και κατηγορούν και το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα συγκάλυψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ζητά προανακριτική από το 2010 και έπειτα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βάζει στο κάδρο της κυβερνήσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς Σπύρτζη και Καραμανλή. Το πράσινο φως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, που θα ερευνά χρόνιες παραφωνίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο από το 1997, αναμένεται να ανάψει αύριο η Ολομέλεια, καθώς η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την πρόταση του ΚΚΕ και δίνει πλειοψηφία στο αίτημα. Στηρίζουμε μια Εξεταστική Επιτροπή της Αντιπολίτευσης. Δυστυχώς, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης κοιτάνε μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα μικροκομματικά. Εμείς κοιτάμε την ουσία και θέλουμε την πλήρη διερεύνηση. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως με την Εξεταστική Επιτροπή διαχέονται ευθύνες. Κάνουν λόγο για απόπειρα συγκάλυψης και απαντούν με προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ αναζητώντας ποινικές ευθύνες σε Σπύρτζη Καραμανλή για τη Σύμβαση 717, ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ βάζοντας στο κάδρο όλες τις κυβερνήσεις από το 2010. Η διαφορά η δική μας, αυτή που θα καταθέσουμε σήμερα, την πρόταση για προανακριτική επιτροπή σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με την περίοδο διερεύνησης. Εμείς προτείνουμε να εκκινήσει από το 2010. Υπερψηφίζουμε έναν τακτικισμό που δίνει διέξοδο στην κυβέρνηση και που θα έχει ως αποτέλεσμα τη συγκάλυψη ποινικών και πολιτικών ευθυνών που οδήγησαν στο θάνατο 57 συνανθρώπων μας. Μας προκαλεί όμως απορία πώς το ΚΚΕ, που θέλει να γίνει δεκανίκη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, καταθέτοντας το αίτημα για μια γενικόλογη εξεταστική που ξεκινάει από το 1997. Βέβαια τώρα να μιλάει για δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Τζάκρη, η οποία έχει ψηφίσει μνημόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Αντιγράφει θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, η γελιότητα έχει και τα όρια της. Ανοιχτό αφήνει το τι θα κάνει η Ελληνική Λύση που ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει όλες τις προτάσεις, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας λέει ναι και σε εξεταστική και σε προανακριτική. Εκείνοι που παίζουν μικροκομματικά παιχνίδια λέγοντας ότι θα στηρίξουν το ένα και όχι το άλλο, τελικώς υπηρετούν σκοπιμότητες και όχι την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Πάμε στην Βουλή και τον Στέφανο Σίσκο. Στέφανε, έχουμε εξέλιξη τη τελευταία στιγμή σχετικά με την στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με την εξεταστική του Κομμουνιστικού Κόμματος για το θέμα. Ακριβώς, Εύα, έκπληξη από τον ΣΥΡΙΖΑ που, όπως μαθαίνουμε, αύριο στην Ολομέλεια θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ναι, μεν καταγγέλνουμε το ΚΚΕ για απόπειρα συσκότησης των ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά από την άλλη είναι θέση αρχής να είμαστε υπέρ κάθε έρευνας που θα ρίξει κάποιο φως στην υπόθεση. Από εκεί και πέρα τώρα να σου πω ότι αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει την πρότασή του για προανακριτική για τη Σύμβαση 717, ενώ ετοιμάζει και δεύτερη πρόταση για προανακριτική επιτροπή που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στα Τέμπη, Εύα. Πάντως, να θυμίσουμε ότι εχθές η εκπρόσωπος του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αβιέρη, χαρακτήριζε το Κομμουνιστικό Κόμμα ως δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το θέμα αυτό και τη συζήτηση για την εξεταστική, για την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε.